θέμα. Έχουμε τον κύριο Απόστολο Έλληνα στην τηλεφωνική μας γραμμή από το Λαμία FM. Στον ανακριτή ο πατέρας που εξέδιδε την κόρη του, κύριε Έλληνα. Όχι μόνο, καλό μεσημέρι, όχι μόνο ο πατέρας και άλλοι δύο φερόμενοι διευθυντές κατά κάποιο τρόπο οδηγήθηκαν σήμερα στον εισαγγελέα, όμως συνέβη το εξής απρόοπτο. Ο δικηγόρος που είχε αναλάβει την υπόθεση, ένας γνωστός ποινικολόγος εδώ της Λαμίας, δήλωσε πριν από λίγο στο δικό μας σταθμό, στον FM1, ότι δυστυχώς δεν είχαν χρήματα να τον πληρώσουν και έτσι παρέδωσε το φάκελο και το δικαστήριο όρισε άλλο δικηγόρο. Με αποτέλεσμα, αντί λοιπόν σήμερα να αποφασίσουν να κριθεί και εισαγγελέα για το μέλλον, δηλαδή αν θα κριθούν προφυλακιστέοι και ο πατέρας και οι άλλοι δύο, δόθηκε σε δικηγόρο οριστέντα από το δικαστήριο και έτσι εκείνο ζήτησε προθεσμία. Την Τετάρτη το πρωί λοιπόν 10:30 θα οδηγηθούν και πάλι ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέως, προκειμένου να αποφανθούν αν θα κριθούν προφυλακιστέοι και οι τρεις ή όχι. Πάντως οι κατηγορίες είναι σε βαθμού κακουργήματος. Ο ίδιος ο Να θυμίσουμε λίγα πράγματα για την ιστορία. Πριν από λίγες μέρες λοιπόν αποκαλύφθηκε ότι ένας 53χρονος, ο οποίος έχει τρία παιδιά, το ένα έχει δύο αγόρια και ένα κορίτσι, το κορίτσι δυστυχώς έχει νοητική υστέρηση. Αυτό λοιπόν κατηγορείται ότι το εξέδιδε σε δύο 60χρονους, ο ένας μάλιστα είναι και εργαζόμενος σε δική του επιχείρηση, κτηνοτροφική επιχείρηση, αντί αμοιβής. Αυτά λοιπόν έγιναν γνωστά και έγινε σχετική καταγγελία, ο εισαγγελέας διέταξε τη σύλληψη και των τριών. Και έτσι οδηγήθηκαν σήμερα ενώπιον του εισαγγελέως. Ο πατέρας μάλιστα, 53χρονος, το πατέρας τώρα καταλαβαίνετε πως το γράφουμε εμείς εδώ, πήγε με τη στολή κατά κάποιο τρόπο της δουλειάς του. Είναι εργαζόμενος στο Δημόσιο Νοσοκομείο της Λαμίας. Και πήγε με την στολή την άσπρη μπλούζα. Και τώρα μάλιστα η δικαστική λειτουργία, γιατί έγινε αυτό. Και εκείνος είπε, για να σας δείξω πόσο καθαρός και λευκός είμαι και δεν έχω καμία σχέση με τις αποδεδόμενες σε μένα κατηγορίες. Κρατούνται όλοι. Είπα και οι άλλοι δύο βέβαια. Κρατούνται όλοι. Κρατούνται, παραμένουν στην αστυνομική διεύθυνση Φτιώτιδας και την, έτσι αφού μελετήσει την οικογραφία ο νέος δικηγόρος που ορίστηκε από το δικαστήριο, θα οδηγηθούν και πάλι την Τρίτη στις 10:30 το πρωί όπως μας ενημέρωσαν. Τι να πει, δεν τραγικό. Τραγικό απλά. Και εμείς, επειδή πολλά έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα και έχει ασχοληθεί έτσι εκείνη η γνώμη με διάφορα τέτοια θέματα, σας θυμίζω ότι πριν από 10 μέρες περίπου είχαμε ένα ηλικιωμένο, ο οποίος κατηγορήθηκε και είναι υποφυλακισμένος τώρα, ότι σε λογούσε σε βάρος, πάλι με νοητική στέρηση, σε βάρος ενός 23χρονου κοριτσιού. Να θυμίσω ακόμη ένα περιστατικό που είχαμε πέρυσι το καλοκαίρι. Ένας συνταξιούχος δικηγόρος κατηγορήθηκε και είναι τώρα καταδικασμένος σε πρωτοδίκως σε ποινή φυλάκιση 29 χρόνων ότι κακοποιούσε σεξουαλικά τα εγγονάκια του. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την επόμενη φορά θέλω πιο ευχάριστα θέματα, γιατί έχουμε εξοργιστεί ήδη με αυτά που ακούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Να περάσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο πάλι κοντά.